Μαζί μας ο πρώην Υπουργός Μακεδονίας Θράκης, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Βήρα Θεσσαλονίκης, ο Θόδωρος ο Καράγλου. Καλησπέρα κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα κύριε Λαζάρο, χαίρομαι που είμαι κοντά σας. Καθώς βλέπουμε, νομίζω είναι ξεκάθαρο πως Σκοπιανό και Νοβάρτης δημιουργούν πλέον νέα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό. Κάποια τα οποία φαίνεται ότι επικοινωνιακώς τουλάχιστον γέρνουν σε βάρος της κυβέρνησης και άλλα βγαίνουν σε βάρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο καθένας όπως θέλει τα ζυγιάζει και βάζει το ζύγι από τη μία είτε από την άλλη πλευρά. Επειδή θεωρώ ότι εσάς η δική σας άποψη είναι πάντοτε αντικειμενική και νυφάλια, γι' αυτό και σας ζήτησα να είσαστε μαζί μας, για να τα δούμε αυτά τα θέματα παρέα και να ακούσω τη γνώμη σας. Ελάτε. Βεβαίως, με χαρά. Καταρχήν θεωρώ ότι πριν ξεκινήσουμε και θίξουμε τα εθνικά θέματα, νομίζω ότι οφείλουμε να κάνουμε μία επισήμαση για τις δηλώσεις του κυρίου Δημάρχου, του κυρίου Μπουτάρη, οι οποίες θεωρώ ότι είναι εθνικά απαράδεκτες. Είναι προκλητικές δηλώσεις και πρέπει να αναλογιστεί ο κύριος Μπουτάρης σε ποια πόλη είναι δήμαρχος. Μήπως μπερδεύεται και νομίζω ότι είναι σε πόλη του γειτονικού κρατηδίου δήμαρχος, έτσι. Προσέξτε τώρα, σε σχέση με τις δηλώσεις του, υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Να τα είπε με πρόθεση, και πρόθεση σημαίνει ότι έχει προσωπικά συμφέροντα ή χρησιμοποιείται σαν λαγός της κυβέρνησης για να προετοιμάσει, για να προλιάνει το έδαφος για μια συμβαστική πρόταση που θα έχει μέσα την ονομασία Μακεδονία ή για να πάρει τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές. Ή να τα είπε χωρίς πρόθεση, να του ξέφυγαν δηλαδή, οπότε τότε μπορεί να είναι ή επιπόλαιος ή αφελής ή απλώς τον ενδιαφέρει η προβολή και το πεντάλεπτο της δημοσιότητας όπως έχει καθιερωθεί να λέγεται. Σε όποια περίπτωση όμως, είτε το ένα συμβαίνει είτε το άλλο, αυτό που είναι σαφέστατο είναι ότι οι δηλώσεις του είναι εθνικά επιζήμιες, ότι είναι απαράδεκτες και αν μη τι άλλο ο κύριος Μπουτάρης, καλό θα είναι έστω και τώρα, αν θέλει να διατηρήσει την όποια ιστεροφημία του, να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, δηλαδή να παραιτηθεί. Προσβάλλει την ιστορία της Θεσσαλονίκης, προσβάλλει τους Θεσσαλονικείς, προσβάλλει όλη τη Μακεδονία και προσφέρει μια απαράδεκτη υπηρεσία στους γείτονές μας, στους Σκοπιανούς και μάλιστα εν μέσω διαπραγματεύσεων. Αυτό ήταν κάτι που ήθελα να το πω, γιατί πραγματικά αισθάνομαι και εγώ, όπως και όλοι οι Θεσσαλονικείς και όλοι οι Μακεδόνες, βαθύτατα προσβεβλημένους από τις απαράδεκτες δηλώσεις του Γιάννη του Μπουτάρη. Τώρα, στα διαφορά τις διαπραγματεύσεις, πώς σας φαίνεται η πορεία των διαπραγματεύσεων, κύριε Καράγλου, και κυρίως η στάση της Ελλάδος. Και εγώ θέλω να μείνω στο κλειδί της όλης της ιστορίας που είναι το Σύνταγμα των Σκοπίων. Ναι. Δεν θα πάψω να το λέω, διότι θεωρώ ότι το πιο σημαντικό κομμάτι. Ακριβώς. Της ιστορίας αυτές τις ημέρες. Έτσι είναι, έτσι είναι. Κοιτάξτε, αισθάνομαι βαθύτατα προσβεβλημένος, μια που είμαι κι εγώ ένας από τους εκατοντάδες χιλιάδες, από τα εκατομμύρια πολιτών που συμμετείχα στον όχλο, όπως μας αποκάλεσε ο κύριος Τσίπρας, των δύο συλλαλητηρίων, 21 Ιανουαρίου στη Θεσσαλονίκη και 4 Φεβρουαρίου στην Αθήνα. Νομίζω ότι η κυβέρνηση καλά θα κάνει και ο Πρωθυπουργός προσωπικά να σταματήσει να προσβάλλει τον ελληνικό λαό. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Εκατοντάδες χιλιάδες φυσιολογικοί άνθρωποι, και το τονίζω αυτό και το λέω πάντα, εκατοντάδες χιλιάδες φυσιολογικοί άνθρωποι, άνθρωποι που κοιτάνε τη δουλειά τους, το σπίτι τους, την οικογένεια, τον τόπο τους, αφήσαν το σπίτι τους, αφήσαν τις δουλειές τους, ταλαιπωρηθήκαν, βγήκαν στους δρόμους να διαδηλώσουν, στέλνοντας ένα μήνυμα ότι η Μακεδονία είναι μία και ελληνική, και παράλληλα δίνοντας με αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα σε μια κυβέρνηση λογική να εκμεταλλευτεί το μήνυμα αυτό που εστάλθηκε προς τους διεθνείς οργανισμούς ότι οι Έλληνες στα εθνικά ζητήματα δεν κάνουν ούτε χιλιοστό πίσω. Mm-hmm. Αντί να το κάνει λοιπόν αυτό, να το εκμεταλλευτεί η κυβέρνηση και να πει ότι ξέρετε, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια συμφωνία που θα έχει μέσα το όνομα Μακεδονία όταν υπάρχει μια κάθετη αντίδραση από τον ελληνικό λαό. Αντί να το εκμεταλλευτεί, προσπαθεί να απαξιώσει αυτά τα εκατομμύρια, αυτές οι εκατοντάδες χιλιάδες των πολιτών που διαδηλώσαν. Είναι ντροπή αυτό. Είναι ντροπή, είναι απαράδεκτο. Γιατί δεν καταθέσατε πρόταση μορφής και εσείς? Μίλησα πριν, με ακούσατε, θεωρώ, ναι, για πρόταση μορφής κατά του Δημάρχου. Γιατί δεν καταθέσατε πρόταση μορφής η Νέα Δημοκρατία σε ό,τι αφορά τις θέσεις που έλαβαν τα στελέχη της κυβερνήσεως μετά τα συλλαλητήρια? Προσέξτε. Και το κάνετε αυτό πράγμα. Η πρόταση δυσπιστίας, η πρόταση μομφής είναι ένα όπλο στη φαρέτρα μας. Μπορούμε να πάμε στιγμή να τα χρησιμοποιήσουμε. Και είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξεκαθαρίσει. Μπορεί να αποφασίσουμε να την κάνουμε αύριο. Γιατί μεθαύριο, αν θέλετε να ξέρετε, έχουμε την πέμπτη κοινοβουλευτική ομάδα. Μπορεί να προταθεί, μπορεί να συζητηθεί, μπορεί να αποφασιστεί. Είναι στη δυνατότητα του κόμματός μας, αξιωματικής αντιπολίτευσης, να καταθέσει πρόταση μορφής, να τη χρησιμοποιήσουμε όταν πρέπει. Απ' την άλλη. Ναι, αλλά για να το κάνετε αυτό πρέπει να λάβετε και ξεκάθαρη θέση ως κόμμα. Έχουμε ξεκάθαρη θέση. Δεν έχετε. Έχουμε. Τα λέμε. Απ' την άλλη, βέβαια, κύριε Λαζάρου. Αυτά που λέει ο κύριος Δένδιας και η κυρία Μπακογιάννη που συμφωνούν με τον κύριο Φίλη. Δεν έχετε και τόσο ξεκάθαρη θέση. Μεμονωμένες απόψεις. Ξέρετε ότι δεν μου αρέσει να έρχομαι σε αντιπαράθεση μαζί σας. Δεν θέλω ούτε εγώ να έρθω μαζί σας, αλλά την άποψή μου και την άποψη της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να την καταθέσω. Ξεκάθαρη θέση.
Η θέση της Νέας Δημοκρατίας είναι ξεκάθαρη. Μεμονωμένες απόψεις που είναι διαφορετικές δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ή δεν επιτρέπεται να υπάρχουν. Από εκεί πέρα όμως η θέση της Νέας Δημοκρατίας είναι ξεκάθαρη. Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε το θέμα αυτό συνολικά σαν ένα πακέτο. Πολύ σωστά βάλατε ότι το κυρίαρχο ζήτημα είναι ο αλυτρωτισμός των Σκοπίων και ο αλυτρωτισμός έχει σχέση κυρίως με το Σύνταγμα, με τα σχολικά βιβλία, με την ονομασία. Τα οποία απορρέει ο αλυτρωτισμός και το συνταγματικό όνομα. Διότι ναι, εγώ ακριβώς. Δεν βλέπω να μην αλλάζει ούτε το ένα. Όλα το αυτά λοιπόν, αυτό έλεγα κύριε Λαζάρου, ότι είναι ένα πακέτο και δεν πρέπει η κυβέρνηση να τα τεμαχίζει. Δηλαδή, αν αλλάξουν το όνομα του αεροδρομίου και αλλάξουν το όνομα ενός δρόμου ή δύο πλατιών, σημαίνει ότι είμαστε ικανοποιημένοι? Προφανώς και όχι. Η λογική του τεμαχισμού είναι λάθος και είναι σε βάρος της χώρας. Γιατί προσέξτε, αν εμείς τεμαχίσουμε το θέμα, το συνολικό πακέτο και πούμε ότι ναι, εντάξει, αλλάξαν το όνομα του αεροδρομίου και αλλάξαν το όνομα του δύο δρόμων και πέντε πλατιών. Και τους επιτρέψουμε να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ, έχουν κερδίσει αυτό που θέλαν. Δεν πρόκειται να αλλάξουν τίποτα από εκεί πέρα. Ούτε το σύνταγμά τους, ούτε το όνομά τους, ούτε τα σχολικά τους βιβλία, ούτε τίποτα. Άρα λοιπόν η λύση είναι ένα πακέτο. Δεν πρέπει να τεμαχίζεται. Η κυβέρνηση έτσι πρέπει να το βλέπει. Αν δεν το καταλάβει αυτό, προσφέρει κακές υπηρεσίες. Και τουλάχιστον στην περίπτωση αυτή, ας ακούσει τον ελληνικό λαό που είναι κάθετα αντίθετος, σε όλες τις δημοσκοπήσεις το 70% λέει ότι δεν θέλει να χρησιμοποιηθεί το όνομα Μακεδονία στην ονομασία του κρατηδίου. Λοιπόν, ας ακούσει τον κόσμο, τους Έλληνες πολίτες που έχουν και αυτοί το δικαίωμα να εκφράζονται έστω μέσα από δημοσκοπήσεις και ας σταματήσει οποιαδήποτε διαπραγμάτευση που θα αποβεί σε βάρος του εθνικού συμφέροντος. Έρχεται λοιπόν ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Έλληνας Υπουργός των Εξωτερικών και ουσιαστικά φέρνει μπροστά θέσεις της χώρας μας, οι οποίες ελήφθησαν επί δικών σας κυβερνήσεων, κύριε Καραόγλου. Να θυμίσω μισό λεπτό. Ναι. Την ενδιάμεση συμφωνία. Προϊόν της κυβερνήσεως Μητσοτάκη. Να θυμίσω. Η ενδιάμεση συμφωνία ήταν το 1995. Της κυβερνήσεως Καραμαλή. Συγγνώμη, η ενδιάμεση συμφωνία ήταν το 1995. Η ενδιάμεση συμφωνία υπεγράφει επί κυβερνήσεως Ανδρέα Παπανδρέου. Ακριβώς. Η ενδιάμεση συμφωνία υπεγράφει επί κυβερνήσεως Ανδρέα Παπανδρέου, πλην όμως συμφωνήθηκε. Θέλω να πω ότι στοιχειοθετήθηκε και θα πω και ότι συντάχθηκε κιόλας επί κυβερνήσεως Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και το ξέρετε αυτό. Η συμφωνία έγινε το 1995 με την κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου και να θυμίσω ότι το 2008 ο Κώστας Καραμαλής και η Ντόρα Μπακογιάννη, τότε πρωθυπουργός και υπουργός εξωτερικών, δώσαν μια μεγάλη μάχη. Δεν ήταν η Μπακογιάννη στο Βουκουρέστι. Πώς δεν ήταν? Δεν ήταν στο Βουκουρέστι, στην Αίγυπτο ήταν. Να το θυμίσω εγώ γιατί για όσους δεν το θυμούνται. Θα το τσεκάρουμε λοιπόν. Αλλά είχε διαμορφωθεί μια ενιαία. Στο Βουκουρέστι ήταν η Μπακογιάννη και ο Βαγγέλης ο Μημαράκης. Όχι, συγγνώμη, στο Βουκουρέστι ήταν ο Καραμαλής και ο Βαγγέλης ο Μημαράκης. Ήταν υπουργός άμυνας. Ο Βαγγέλης ο Μημαράκης ήταν υπουργός άμυνας και ήταν λογικό. Αν δεν το θυμάστε. Γιατί ξέρω εγώ εδώ πέρα βγαίνετε η Νέα Δημοκρατία και λέτε ξέρω εγώ πήγαμε όλοι μαζί και πολεμήσαμε στο Βουκουρέστι. Εντάξει, δεν πήγαμε όλοι μαζί. Ο Πρωθυπουργός με τον ανάλογο υπουργό. Τώρα, γιατί ήταν σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, μπορεί να έχετε δίκιο και να ήταν ο Βαγγέλης ο Μεμβράκης που ήταν υπουργός άμυνας. Δεν το αμφισβητώ, είναι ένα ζήτημα που μπορούμε να το ελέγξουμε. Από εκεί πέρα, θυμίζω ότι τότε ο Κώστας ο Καραμαλής και μόνο με την επίκληση του βέτο, δεν χρειάστηκε τελικά να βάλει το βέτο, πέτυχε να υπάρξει ομόφωνη απόφαση των χωρών μελών του ΝΑΤΟ ότι δεν πρόκειται να ενταχθεί το κρατήδιο αν δεν λύσει προηγουμένως τις διαφορές του με την Ελλάδα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επίσης, η υποχώρηση που λένε κάποιοι ότι έκανε ο Κώστας ο Καραμαλής τότε, ποια υποχώρηση? Μίλησε για σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό. Δεν ανέφερε ότι πρέπει να έχει μέσα τη λέξη Μακεδονία, γιατί εγώ μπορώ να σας αναφέρω τώρα 10 ονομασίες σύνθετες με γεωγραφικό προσδιορισμό χωρίς να έχουν μέσα τη λέξη Μακεδονία. Παράδειγμα, Δημοκρατία της Κεντρικής των Κεντρικών Βαλκανίων. Τον κάρφωσε ο Νίμιτς για αυτά τα οποία έλεγε στο Βουκουρέστι. Καλά, ο κύριος Νίμιτς, κύριε Λαζάρου, δεν είναι ο πιο αντικειμενικός του πλανήτη. Ο κύριος Νίμιτς είναι ένας προκλητικός, μεροληπτικός άνθρωπος. Υπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα, έχει καταγγελθεί επανειλημμένως και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο οι κυβερνήσεις μας όλες, κάνω αυτοκριτική και λέω ακόμη και η δική μας η προηγούμενη, δεν ζητούσε την εξαίρεση του και την αντικατάστασή του. Είναι ένας προκλητικός, μεροληπτικός άνθρωπος. Τη στιγμή που έχει δεχθεί ο ΙΕ οτιδήποτε λέει, το τίποτα έχει πει διαχρονικά ο Νίμιτς, πάει να πει ότι αυτές είναι και οι απόψεις του ΙΕ, οπότε ας ζητάει η ελληνική κυβέρνηση όσο θέλει την αλλαγή του, δεν πρόκειται. Και να τον αλλάξει. Θα φέρει κάποιον ο οποίος θα λέει τα ίδια πράγματα. Νομίζω, κύριε Λαζάρου, αν οι κυβερνήσεις παίρναν διαχρονικά μια θέση που λέγανε ότι εμείς δεν συμμετέχουμε στη διαπραγμάτευση από τον κύριο Νίμιτς, θα είχε τελειώσει ο κύριος Νίμιτς. Για την Οβάρτη δεν πάρει τίποτα. Για την Οβάρτη να πούμε που είναι επίσης. Όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει φωτιά, λένε στο χωριό μου. Στο δικό σας τι λένε? Το ίδιο λένε στο χωριό μου. Αλλά θα συνεχίσω και θα πω το εξής. Από το Ζαγκλιβέρι δεν είστε? Από το Ζαγκλιβέρι. Από το κελοχώρι Μαθίας εγώ. Ωραία. Λοιπόν, εγώ ξεκαθαρίζω λοιπόν και λέω το εξής. Ότι θεωρώ ότι η κυβέρνηση άνοιξε τώρα το θέμα αυτό, το σκάνδαλο Νοβάρτης, γιατί απλώς ήθελε
να καλύψει επικοινωνιακά το εθνικό θέμα για να προχωρήσει σε αδικαιολόγητες εθνικές υποχωρήσεις, κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο. Έρχομαι όμως στο διατάφτα, γιατί δεν θέλω να νομίζετε ότι δεν θέλω να πάρω θέση. Υπάρχουν δύο ζητήματα. Εγώ δεν νόμισα ποτέ κάτι τέτοιο για σας. Ωραία, υπάρχουν δύο ζητήματα. Πρώτον, είναι το ζήτημα της διαδικασίας. Μα θα μου πείτε, είναι η διαδικασία το σημαντικό? Λέω, είναι και η διαδικασία πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί είναι μια διαδικασία η οποία προβλέπεται από το Σύνταγμα, το άρθρο 86, λέει συγκεκριμένα πράγματα και αυτή η διαδικασία παραβιάστηκε κατάφορα. Και αν αρχίσουμε να δεχόμαστε την παραβίαση του Συντάγματος σαν να μην τρέχει τίποτα, τότε λυπάμαι, αλλά κάποια μέρα θα ξυπνήσουμε και δεν θα έχουμε δημοκρατία και θα λέμε τι έγινε. Λοιπόν, προσέξτε, το άρθρο 86 του Συντάγματος λέει: όταν κατά την προανάκριση μιας υπόθεσης από έναν ανακριτή οποιοδήποτε δικαστηρίου προκύψουν ονόματα πολιτικών προσώπων, τότε οφείλει ο εισαγγελέας που κάνει, ο ανακριτής που κάνει την έρευνα, να σταματήσει την έρευνα, να σταματήσει να κλείσει την υπόθεση και να στείλει το φάκελο της δικογραφίας αμελητή στη Βουλή. Εδώ έγινε αυτό? Όχι. Γιατί δεν έγινε? Πρώτη φορά ακούστηκαν και καταγράφηκαν ονόματα πολιτικών προσώπων το Νοέμβριο. Τελικά εστάλει ο φάκελος την επομένη του συλλαλητηρίου όλο τυχαίως. Μετά από 3,5 μήνες περίπου καθυστέρηση. Και όχι μόνο αυτό, αλλά προσέξτε. Την ίδια ημέρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Τζανακόπουλος πήγε και είχε σύσκεψη με τους αρμόδιους εισαγγελείς για να ενημερωθεί για την υπόθεση. Την ίδια ημέρα το βράδυ οι κύριοι υπουργοί δικαιοσύνης, ο κ. Κουντονής και ο κ. Παπαγγελόπουλος, επισκέφθηκαν τον κ. Τσίπρα και είχαν μια συνάντηση κορυφής και βγήκαν και κάναν απαράδεκτες δηλώσεις. Κύριε Καραογλού, δεν θέλω να σας στεναχωρήσω. Μα δεν με στεναχωρείτε. Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω. Θα σας πω κάτι και με αυτό θα κλείσουμε κιόλας. Για την ουσία δύο κουβέντες. Εκτός θέλετε να μου απαντήσετε. Ναι, δεν μπορείτε ως κόμμα να λέτε ότι πήγε η κυβέρνηση την επομένη του συλλαλητηρίου να σκεπάσει το Σκοπιανό επικοινωνιακά με το θέμα της Νοβάρτης και εσείς όλες τις επόμενες ημέρες από την ημέρα που αποκαλύφθηκε, που ήρθε η δικογραφία στη Βουλή, να μην έχετε βγάλει ως κόμμα μια ανακοίνωση για το Σκοπιανό, για κάτι έστω, ρε παιδιά. Λοιπόν, προσέξτε. Δηλαδή, αν θέλετε να κρατήσω ζωντανό ένα θέμα, κρατήστε το με τις επίσημες ανακοινώσεις του κόμματός σας. Από τη στιγμή, μισό λεπτό να τελειώσω. Ναι. Από τη στιγμή που όλες οι ανακοινώσεις του κόμματός σας καμία σχέση δεν έχουν με το Σκοπιανό, μη μου λέτε εμένα ότι πήγε η κυβέρνηση να καλύψει το Σκοπιανό. Πείτε ότι τη βοηθήσατε και εσείς. Κύριε Λαζάρο, για να τελειώνουμε τώρα με αυτό το πράγμα. Γιατί βαρέθηκα να το ακούω αυτό. Σωστό, εγώ να σας πω κάτι. Από τους πρώτους που το είπανε αυτό το πράγμα ήμουν και εγώ. Αλλά όταν βλέπω τη Νέα Δημοκρατία περνάει η Δευτέρα, περνάει η Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και δεν έχει πει κουβέντα για το Σκοπιανό, λέω εντάξει. Η Νέα Δημοκρατία αποφάσισε να παίξει το επικοινωνιακό παιχνίδι. Είμαι βέβαιος ότι παρακολουθείτε τα δελτία ειδήσεων έτσι όλων των καναλιών και βλέπετε ότι δυστυχώς το μεγάλο εθνικό θέμα που είναι αυτό το θέμα με τα Σκόπια και βεβαίως η προκλήση του Ερντογάν, που αν είχαμε χρόνο μπορούμε να πούμε και εκεί οι δύο κουβέντες, έχουν περάσει σε δεύτερη, να μην πω σε τρίτη μοίρα. Αυτό είναι δυστυχώς ένα παιχνίδι της επικαιρότητας. Πέτυχε αν κυβέρνηση. Αν το θέλετε πρώτο, βάλτε τον πρόεδρό σα κυβέρνηση να βγει να κάνει μια δήλωση την ημέρα. Ναι, αλλά εμείς θέλουμε να θέλετε πρώτο, επαναλαμβάνω, βάλτε τον πρόεδρό σα να βγει θέλουμε να κάνει να μια δήλωση την ημέρα. Κάτι. Πρώτο θέμα. Θέλουμε να στείλουμε το μήνυμα στους Έλληνες πολίτες ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο στον κώδικα των αξιών της έχει πάρα πολύ ψηλά την ηθική. Και στην παράταξη αυτή, η οποία έχει δώσει δείγμα γραφής διαχρονικά, μαγκές και ξυπνάδες και υπονοούμενα για διαφθορά κτλ. Δεν χωράνε. Και γι' αυτό το λόγο είπαμε στην κυβέρνηση και το επαναλαμβάνω και πάλι. Την πρόταση για προανακριτική επιτροπή που κατατέθηκε θα την ψηφίσουμε με 10 χέρια. Γιατί θέλουμε να γίνει έρευνα σε βάθος. Θεωρούμε όμως ότι είναι μια σκευωρία, ότι είναι το πέταγμα της λάσπης στον ανεμιστήρα, όπως έκανε και με το Πατοπέδι παλαιότερα το Πασόκ το 2008 και έριξε την κυβέρνηση του Κώστα του Καραμάλη. Είναι ακριβώς το ίδιο. Η κυβέρνηση, λόγω του ότι βλέπει ότι δεν της βγαίνει το ζήτημα το εθνικό, δεν της βγαίνει το θέμα με τα Σκόπια, γιατί αντιδράσαν οι πολίτες. Λόγω του ότι βλέπει ότι δεν έχει καθαρή έξοδο όπως υπολόγιζε ότι θα έχει και θα παίξει τους access store για την οικονομία. Προσπαθεί να αλλάξει ατζέντα και το έχει πετύχει αυτό, πρέπει να το ομολογήσουμε. Πετάει λάσπη στον ανεμιστήρα και θέλει να κυλιστούμε όλοι στο βούρκο. Εμείς λοιπόν θα ψηφίσουμε με 1000 την προανακριτική επιτροπή. Παράλληλα, σήμερα καταθέτουμε και πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το μεγάλο σκάνδαλο του κυρίου Καμένου, την πώληση των βλημάτων στη Σαουδική Αραβία μέσω του γνωστού μεσάζοντος του Βασίλη του Παπαδόπουλου. Και ζητάμε να χυθεί άπλετο φως. Γιατί η παράταξη αυτή δεν απολογείται σε κανέναν για τίποτα. Θέλει απόλυτη διαφάνεια. Αν υπάρχουν επίορκοι, αν υπάρχουν κατώτεροι των περιστάσεων, δεν απολογούμαστε για κανέναν και ζητάμε την παραδειγματική τιμωρία τους. Και από εκεί πέρα λογοδοτούμε απέναντι στον ελληνικό λαό μόνο και όχι στον κύριο Τσίπρα και στην παρέα του, η οποία προσπαθεί να αλλάξει ατζέντα υποσκελίζοντας ένα εθνικό ζήτημα και αναδεικνύοντας σκάνδαλα που μόνη της, αν θέλετε, τα μεγιστοποιεί έτσι ώστε να δημιουργήσει μια κατάλληλη ατμόσφαιρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ τον καλό μου φίλο, τον πρώην Υπουργό.